Εγώ λοιπόν είμαι ο Μάκης Νικολαίδης, εργάζομαι σαν στέλεχος σε μια εταιρεία πληροφορικής, καθώς επίσης είμαι και executive coach αυτή τη στιγμή και το ασκώ και μέσα στην εταιρεία που βρίσκομαι αυτή τη στιγμή. Αυτό που θα ήθελα να δούμε λιγάκι, και το ακούσαμε και από τον καθηγητή αλλά και από την Ελένη, η σημαντικότητα του coaching μέσα σε εταιρείες και ιδιαίτερα σε επίπεδο ηγεσίας. Και όταν μιλάμε για leader, τι εννοούμε? Εννοούμε έναν supervisor, όπως είπε ο καθηγητής, ένα first line manager, level C management, ακόμα και managing director μια εταιρεία. Το οποίο πρέπει να έχει την κουλτούρα για να μπορέσει να κάνει το coaching μέρος της εταιρείας ολόκληρο. Άρα λοιπόν, ας δούμε τώρα γιατί οι εταιρείες μπορεί να απευθυνθούν στο να χρησιμοποιήσουν κάποιες στελέχη ή leaders, όπως είπαμε προηγουμένως, για να κάνουν coaching. Συνήθως το βλέπουμε αυτό σε μικρές εταιρείες. Μικρές εταιρείες που έχουμε πολύ λίγα στελέχη, τα οποία τα κάνουν όλα ουσιαστικά. Ή startup εταιρείες, οι οποίες έχουν ένα στόχο, αλλά παρόλα αυτά χρησιμοποιούν τα ίδια τα στελέχη για να μπορέσουν να βοηθήσουν τις ομάδες τους να κατευθυνθούν προς τα εκεί. Και φυσικά, έτσι όπως ζούμε σήμερα σε μια δύσκολη περίοδο, το να αποφύγουμε κόστος, δηλαδή το να αποφύγουμε να πληρώσουμε εξωτερικούς συνεργάτες και coaches για να μπορέσουν να μας κάνουν coaching, εκεί μπορεί να απευθυνθούμε σε ηγέτες, σε leaders, σε στελέχη, όπου μπορούν να κάνουν practice το coaching μέσα στην εταιρεία. Υπάρχουν εταιρείες όπου το coaching, λίγες ναι μεν, αλλά υπάρχουν, το coaching είναι μέρος της κουλτούρα τους. Δηλαδή έχουν περάσει από τη διαδικασία, όπως είπε και η Ελένη, όπου το HR έκανε invite το coaching, πέρασαν οι leaders από τη διαδικασία του coaching, είδαμε το zoning approach του καθηγητή και τελικά έχει γίνει μέρος της κουλτούρας αυτό. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι οι leaders είναι ήδη educated, έχουν ήδη και την εμπειρία για να μπορούν να το ασκήσουν, να το κάνουν πρακτική στις ομάδες τους. Ένας άλλος λόγος είναι ότι μέσα στην ίδια εταιρεία, που ίσως το κομμάτι του coaching είναι μέρος της κουλτούρας, έχουμε έμπειρες ομάδες. Ομάδες οι οποίες μπορούν να πάνε πιο εύκολα ή πιο γρήγορα ένα transformation, μια αλλαγή που χρειάζεται, ή ακόμα και να αλλάξουν εντελώς την κατεύθυνση μιας εταιρείας. Εκεί είναι αυτό που μπορεί να χρησιμοποιήσουν ένα tap on the shoulder που λέμε, έλα, πάμε μαζί να κάνουμε αυτή την αλλαγή, να το υλοποιήσουμε και να μπορέσουμε να προχωρήσουμε μπροστά. Και φυσικά υπάρχουν και εταιρείες οι οποίες είναι σε παγκόσμιο επίπεδο, εταιρείες οι οποίες έχουν ομάδες σε διαφορετικές χώρες, διαφορετικής κουλτούρας, διαφορετικής εθνικότητας, ίσως και εμπειριών, και αυτές οι ομάδες διοικούνται από μία ηγεσία. Εκεί λοιπόν ο ίδιος ο leader θα πρέπει να προσπαθήσει για να περάσει coaching, να μπορέσει να εκπαιδεύσει και την ομάδα με βάση το στόχο που έχουν βάλει. Άρα όπως καταλαβαίνετε, όταν κάποιος μπει στη διαδικασία, ένας leader μπει στη διαδικασία να αρχίσει πλέον να κάνει πρακτική το coaching, θα είναι αρκετά δύσκολο. Άρα πρέπει να δούμε λίγο τα χαρίσματα ή και τα κριτήρια, αν θέλετε, ενός leader για να μπορέσει να χρησιμοποιήσει και να κάνει πρακτική το coaching. Θα ξεκινήσω λοιπόν με ένα βασικό κριτήριο, αυτό που θεωρώ εγώ ότι είναι το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή και νομίζω ότι υπόθηκε και από τον καθηγητή. Πρέπει ο leader να περάσει από τη διαδικασία του να είναι certified coach. Πρέπει να περάσει από αυτή τη διαδικασία, όσο χρονοβόρα μπορεί να είναι. Είναι πολύ σημαντικό και είχα μια κουβέντα πριν λίγο καιρό με μία φίλη, η οποία μου έλεγε ότι ναι, αν έχεις τα χαρίσματα, μπορείς πολύ εύκολα να το κάνεις. Στο οποίο συμφωνώ απολύτως. Απλά η διαδικασία του να γίνεις certified coach θα κλειδώσει μες στο μυαλό σου τα χαρίσματα τα φυσικά που μπορεί να έχεις ως άνθρωπος, όσον αφορά την επικοινωνία με άλλους ανθρώπους, αλλά επίσης και τη διαδικασία και τη δομή του coaching για να πας μπροστά. Άρα, ναι, μεν τα χαρακτηριστικά ή τα χαρίσματα ενός ανθρώπου, αλλά σίγουρα και το κομμάτι της, του να γίνει certified σαν coach. Ποια άλλα χαρίσματα λοιπόν εκτός από certified coach πρέπει να έχει ένας leader για να μπορεί να το κάνει? Η εμπειρία είναι κάτι που θεωρώ δεδομένο. Δεν μπορεί κάποιος να πει σήμερα θα κάνω συνεδρίες coaching. Όχι. Πρέπει να το ήδη έχει κάνει. Να υπάρχει και μια επίβλεψη από κάποιον που είναι ήδη έμπειρος. Καθώς επίσης, επειδή μιλάμε για εταιρείες, το κομμάτι του mentorship μαζί με το coaching πηγαίνουν παράλληλα ή δίπλα-δίπλα. Γιατί όταν εργάζεσαι σε μια εταιρεία που γνωρίζεις το αντικείμενό της, πρέπει να έχεις εμπειρία και σε αυτό το οποίο μιλάς στους ανθρώπους. Άρα, ναι, μεν θα τους coacharis, όπως λέμε, αλλά και απ' την άλλη μπορείς να τους δείξεις ότι, παιδιά, γνωρίζω αυτό που κάνουμε, άρα λοιπόν πάμε να το δούμε μαζί. Επίσης, λοιπόν, εκτός από την εμπειρία που είπα, είναι να έχει το στέλεχος να μπορεί να λειτουργήσει και να έχει ήδη εμπειρία με ομάδες διαφορετικών μεγεθών, εμπειρίας, κουλτούρας, διαφορετικότητας ή επίσης σεξ και εθνικότητας.
όσο πιο μεγαλύτερη εμπειρία, τόσο πιο εύκολο ένας τέτοιος ηγέτης να μπορεί να εφαρμόσει και να έχει τα αποτελέσματα που θέλει. Που μη γελιόμαστε, τα αποτελέσματα είναι να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την αποδυτικότητα μιας ομάδας, που είναι πολύ σημαντικό και το ζητούμενο της επιχείρησης. Αυτό που πιστεύω πολύ σημαντικό είναι ότι το στέλεχος αυτό, ο leader αυτός, να έχει ανοιχτό μυαλό. Δεν πάμε να κάνουμε μία συνεδρία ή 15 ή 20 ή 30 συνεδρίες, έχοντας στο μυαλό μας ήδη το ότι θέλουμε να πετύχουμε στόχο. Μπορεί ο στόχος να διαφοροποιείται λιγάκι και θα διαφοροποιηθεί φυσικά με βάση το feedback που θα πάρεις και από τις ομάδες, τη διαφορετικότητα των ανθρώπων, τις διαφορετικές ιδέες που υπάρχουν. Επίσης πρέπει να μπορεί να ακούει. Να ακούει πραγματικά, χωρίς να κρίνει τον άλλον. Να σταματάει, να σκέφτεται και να αντανακλά πίσω αυτά που έχει ακούσει, για να μπορέσει να επιβεβαιώσει ότι αυτά που έχει ακούσει είναι πραγματικά αυτά που του έχουν πει οι συνάδελφοί του ή ίσως και η ομάδα του. Και να είναι ανοιχτός σε καινούργιες ιδέες. Δεν σημαίνει ότι όταν έχουμε κάνει με τον ίδιο τρόπο τα τελευταία 15 χρόνια και είμαστε επιτυχημένοι ως εταιρεία, μπορούμε να το κάνουμε για άλλα 15 χρόνια και να είμαστε εξίσου επιτυχημένοι. Μπορεί να έχουμε αλλαγές. Μπορεί να πρέπει να διαφοροποιήσουμε τη στρατηγική μας. Μπορεί σαν οργανισμός ή σαν workforce να πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο λειτουργίας μας. Και κάποιες φορές κάποιες αποφάσεις μπορεί να είναι λίγο πιο επιπονές, αλλά πρέπει να μπορούμε να τις πάρουμε. Αυτό λοιπόν που θα ήθελα να σας πω, τουλάχιστον με βάση την εμπειρία μου σε μεγάλη εταιρεία, είναι ότι υπάρχει ένα ταξίδι όσον αφορά το leadership και coaching μαζί. Ένας leader θα πρέπει να περάσει τουλάχιστον από 3 πολύ μεγάλα στάδια, όπως λέω εγώ. Το πρώτο είναι το explore me, να μπει στη διαδικασία να μάθει την ομάδα του, να μάθει τον κάθε ένα άνθρωπο διαφορετικά, ο οποίος βρίσκεται μέσα σε αυτήν την ομάδα που θα πρέπει να περάσει τη διαδικασία. Επίσης, αυτό που λέμε unconditionally inclusive είναι μέρος της διαδικασίας. Θα περάσει και ο ίδιος από αυτή τη διαδικασία του coaching, παρόλο ότι θα ασκήσει το coaching μέσα σε αυτήν την ομάδα. Πρέπει να διατηρήσει το ανοιχτό μυαλό, όπως είπαμε, να ακούει, να μπορεί να κάνει τις σωστές ερωτήσεις. Από εκεί και ύστερα, έτσι θα έρθουν τα αποτελέσματα. Και στο τέλος, φυσικά, my pledge, όπως λέει κανείς, είναι η δέσμευση, όχι μόνο του leader, αλλά όλης της ομάδας, γιατί μαζί θα καταγράψουν αυτά τα οποία πρέπει να γίνουν και αυτά που πρέπει να υλοποιηθούν. Και όχι απλά να υλοποιηθούν, να τα μετρήσουμε. Υλοποιηθήκαν, όπως είπαμε ακριβώς. Και αν όχι, το coaching, ταξίδι, συνεχίζεται. Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε να βελτιστοποιήσουμε τα αποτελέσματα. Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε, γιατί κάποιοι από τους στόχους που είχαμε βάλει δεν μπορέσαμε να τους πετύχουμε. Αυτό είναι ένα ταξίδι σε επιγραμματικά σε 3 μεγάλα στάδια, τα οποία ουσιαστικά ήθελα να σας εξηγήσω σήμερα. Σαν διαδικασίες, σαν templates, σαν κατεύθυνση που μπορεί να ακολουθήσει κάποιος leader και βιβλιογραφία επίσης είναι πολύ μεγάλη. Αν ακολουθήσετε διάφορους συνδέσμους μέσα από το ίντερνετ θα δείτε διαφορετικά πράγματα που υπάρχουν, τα οποία όλα είναι σωστά. Θεωρώ τι είναι αυτό το οποίο μπορεί να εφαρμόσει ο κάθε leader ξεχωριστά και αισθάνεται άνετα στο να το κάνει. Αυτό λοιπόν που ήθελα να μιλήσουμε και να πιάσουμε ένα κομμάτι αυτού του ταξιδιού είναι για κάποια πολύ συγκεκριμένα πράγματα, όπως φερρυπίν το active listening. Τι εννοούμε εκεί? Είμαστε μέσα σε μια ομάδα και αυτό το οποίο είναι πολύ βασικό χαρακτηριστικό ενός coach είναι πέρα από το κομμάτι των ερωτήσεων, αλλά επίσης να ακούμε. Και να ακούμε σωστά. Το να ακούμε σωστά περιλαμβάνει 2 μεγάλες κατηγορίες. Το mindset και το behavior, αυτό που λέω εγώ. Άρα λοιπόν είναι ότι όταν βρισκόμαστε σε μια ομάδα, έχουμε κάνει τις ερωτήσεις, να είμαστε εκεί 100%. Να μπορούμε να ακούμε τον άλλον. Να κάνουμε focus σε αυτά που μας λέει, όχι να σκεφτόμαστε εμείς ποια είναι η επόμενη ερώτηση που θα κάνω, χωρίς να έχουμε ακούσει ακριβώς αυτό που μας λένε. Και επίσης να γνωρίζουμε εμείς ότι από όλη αυτή τη διαδικασία θα μάθουμε κι εμείς καινούργια πράγματα. Και επίσης να είμαστε ανοιχτοί σε διαφορετικές ιδέες, απόψεις. Αυτό κάνει το mindset όσον αφορά με ποιο τρόπο πρέπει να συμμετέχουμε στη διαδικασία του να ακούμε. Αυτές τουλάχιστον βασικές συμβουλές για το mindset. Από εκεί και πέρα υπάρχουν behaviors, δηλαδή οι συμπεριφορές. Δηλαδή έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους και όσο έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους, οι συμπεριφορές όσον αφορά το να ακούμε ή να κάνουμε ερωτήσεις είναι πάρα πολύ σημαντικές. Παραδείγματος χάρη, όταν έχουμε κάνει μια ερώτηση και περιμένουμε μια απάντηση, δεν θα διακόψουμε τον άλλον. Θα τον αφήσουμε να ολοκληρώσει αυτό που έχει να μας πει. Ακόμα και αν δεν έχει καταλάβει την ερώτησή μας, θα τον αφήσουμε να ολοκληρώσει και μετά θα κάνουμε διευκρινιστική ερώτηση. Αφού ακούσουμε αυτό που θέλει να μας πει, θα κάνουμε την αντανάκλαση πίσω. Να πούμε αυτό είναι που άκουσα.
ή είναι κάτι διαφορετικό. Με αυτό το κομμάτι μόνο και με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να επιβεβαιώσουμε ότι όντως ακούσαμε σωστά για να μπορέσουμε να κάνουμε την επόμενη ερώτηση. Και φυσικά το body language, με βλέπετε και εμένα όσον αφορά την οθόνη, κινούμε. Δείχνω στον άλλον ότι συμμετέχω. Καθώς επίσης του δείχνω ότι του δίνω και προτεραιότητα σε αυτά που έχει να μου πει. Και φυσικά, αν μέσα στη διαδικασία κάτι δεν έχει αντιληφθεί σωστά αυτός που έχουμε κάνει την ερώτηση ή και εμείς, κάνουμε δεύτερη ερώτηση για να μπορέσουμε να ξεκαθαρίσουμε τι είναι αυτό το οποίο θέλουμε να μάθουμε γι' αυτό. Αφού λοιπόν προχωρήσουμε στο επιτυχημένο listening, όπως λέμε κι εμείς, υπάρχει το επόμενο κομμάτι, το οποίο είναι όσον αφορά το να κάνουμε ερωτήσεις. Το να κάνουμε ερωτήσεις για μένα είναι μια τέχνη, γιατί πρέπει να κάνουμε σωστές ερωτήσεις. Ο λόγος που κάνουμε ερωτήσεις δεν είναι απλά για να πάρουμε μια απάντηση, αλλά για να μπορέσουμε να πάμε στην επόμενη ερώτηση και να συμφωνήσουμε σε κάτι πλέον. Βάσει τη δικιά μου εμπειρία, υπάρχουν 5 στάδια αυτή τη στιγμή. Στάδια όσον αφορά το να κάνουμε σωστές ερωτήσεις. Ξεκινώντας από το πρώτο, θέλω να σκεφτείτε ο κάθε ένας από εσάς ξεχωριστά, όταν θέλετε να κάνετε μια ερώτηση, έχετε σκεφτεί πώς θα νιώσετε εσείς αν κάνετε την ερώτηση αυτή στον εαυτό σας? Πρέπει να το κάνετε, γιατί έτσι πώς νιώσετε εσείς, να είσαστε σίγουροι, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό έτσι θα νιώσει και αυτός που του κάνετε την ερώτηση. Αν δεν τη δέχεστε την ερώτηση με τον ίδιο τρόπο ή αν δεν σας αρέσει η ερώτηση, έτσι δεν θα αρέσει και σε εκείνον. Άρα πρέπει να φτιάξουμε την ερώτησή μας με βάση την εμπειρία που έχουμε στον άνθρωπο που έχουμε απέναντί μας, ώστε να γίνει αποδεκτή και φυσικά να πάρουμε την απάντηση η οποία θα βοηθήσει τη διαδικασία. Δεύτερο συμβουλή, ουσιαστικά, που μπορούμε να ακολουθήσουμε, είναι ότι υπάρχει σωστός χρόνος και σωστός χώρος στο να κάνουμε μια ερώτηση. Δεν μπορούμε να κάνουμε οποιαδήποτε στιγμή μια ερώτηση η οποία θα μας έρθει στο μυαλό. Θα σας πω ένα παράδειγμα που έχουμε και αντιμετωπίζουμε πολύ συχνά στην εταιρεία. Έχουμε να κάνουμε με προϊόντα και έχουμε να κάνουμε με πελάτες. Όταν λοιπόν γίνει κάτι το οποίο λέμε εμείς escalation και υπάρχει ο πελάτης και υπάρχουν στελέχοι άλλα της εταιρείας ή εργαζόμενοι οι οποίοι δεν έχουν κάνει κάτι σωστά, δεν θα πω ότι έχουν κάνει λάθος, δεν έχουν κάνει κάτι σωστά. Τη στιγμή που εκείνη τη στιγμή υπάρχει φωτιά, δεν θα πρέπει να πας να κάνεις μια ερώτηση η οποία είναι θικτική για εκείνο τον άνθρωπο ή υποδεικνύει ότι έχει κάνει λάθος. Θα πρέπει όλη εκείνη τη στιγμή να λύσουμε το πρόβλημα όλοι μαζί και όταν ολοκληρώσουμε τη διαδικασία να πάμε πίσω, να σκεφτούμε τι έχει συμβεί και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Με αυτόν τον τρόπο πρέπει να κάνουμε τις ερωτήσεις μας. Επίσης, όταν κάνουμε ερωτήσεις, δεν μπορούμε να βομβαρδίσουμε τον άλλον. Δεν γίνεται ένα interview ή μια ανάκριση. Δεν τους ψήνουμε. Κάνουμε μια ερώτηση, κάνουμε μια δεύτερη ερώτηση και αν βλέπουμε ότι δεν παίρνουμε την απάντηση που θέλουμε ή δεν έχουμε την ίδια ανταπόκριση, πάει να πει ότι ο άνθρωπος ή η ομάδα που κάνουμε την ερώτηση δεν είναι ακόμα έτοιμη. Πρέπει να προχωρήσουμε παρακάτω και να, αν χρειαστεί, να επιστρέψουμε. Επίσης, πολύ σημαντικό, πάμε σιγά-σιγά. Πρέπει να φτάσουμε πρώτα στο σημείο που η ομάδα ή ο άνθρωπος που είναι μπροστά μας μας εμπιστεύεται αρκετά, ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στο επόμενο επίπεδο των ερωτήσεων. Και τέλος, αυτό που είναι πολύ σημαντικό, είναι κάθε φορά που κάνουμε την ερώτησή μας, να δούμε την ανταπόκριση της ομάδας. Δέχεται την ερώτηση? Βλέπουμε ότι κοιτάζει λίγο ψηλά? Ασχολείται με κάτι άλλο? Δεν θέλει να απαντήσει? Πρέπει να το καταγράψουμε και να προχωρήσουμε με ένα διαφορετικό τρόπο, ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε πλέον στο κομμάτι των ερωτήσεων που πραγματικά είναι το zoom και μπορούμε να βγάλουμε αποτελέσμα. Θα μείνω στο κομμάτι των ερωτήσεων, γιατί σας είπα είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι αυτό που λέμε break it or make it. Αν δεν κάνουμε τις σωστές ερωτήσεις, θα χάσουμε και την προσοχή της ομάδας. Άρα, μένοντας στο κομμάτι των ερωτήσεων, πρέπει να πω ότι όταν κάνουμε ερωτήσεις, ο λόγος που κάνουμε ερωτήσεις είναι επειδή είμαστε περίεργοι. Όχι περίεργοι για οποιοδήποτε λόγο, περίεργοι για να φτάσουμε σε ένα αποτέλεσμα για να δέσουμε την ομάδα μας. Αυτή η περιέργεια όμως και ο τρόπος που κάνουμε ερωτήσεις μπορεί να επηρεάσει θετικά ή αρνητικά. Υπάρχουν αυτό που λέμε το bias curiosity, δηλαδή ότι κάνουμε ερωτήσεις που υπάρχει μια δόση προκατάληψης. Και σκεφτείτε με βάση το προηγούμενο που σας είπα πρώτο, πώς θα νιώσετε εσείς αν κάνετε μια συγκεκριμένη ερώτηση. Αν υπάρχει λοιπόν το κομμάτι του bias, εκεί θα βλέπουμε ότι οι άνθρωποι που κάνουν τις ερωτήσεις θα μπουν σε αμυντική στάση. Και υπάρχει το άλλο επόμενο επίπεδο που λέμε για respectful curiosity. Δηλαδή θα κάνουμε την ερώτηση όπου πραγματικά δείχνουμε το γνήσιο ενδιαφέρον μας για την ομάδα ή για τους ανθρώπους που πραγματικά θέλουμε να μάθουμε για αυτούς. Γιατί όπως σας είπα, στο ταξίδι του leader as a coach υπάρχει το πρώτο κομμάτι που είναι το explore me. Άρα μπορούμε να μάθουμε και να
κάνουμε την ομάδα μας να μας εμπιστευτεί κάνοντας ερωτήσεις. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό στο κομμάτι των ερωτήσεων να είμαστε σωστοί για να κερδίσουμε την προσοχή της ομάδας. Bias ή respectful ερωτήσεις. Υπάρχουν κάποια παραδείγματα εδώ, μπορώ να σας πω κάποια άλλα εγώ. Παραδείγματος χάρη, βλέπουμε και κάνουμε σε κάποιον μία ερώτηση βάσει του χρώματος του δέρματός του. Δηλαδή, είσαι από κάποια χώρα της Αφρικής, σωστά? Πάρα πολλοί μπορεί να το σκεφτούν αυτό το πράγμα και να πούνε δεν έχω πει κάτι λάθος. Πραγματικά όμως αυτός ο οποίος θα δεχτεί αυτή την ερώτηση, χωρίς να γνωρίζουμε τα βιώματά τους, μπορεί να αφιχτεί. Μπορεί να θεωρηθεί ότι αυτό υπάρχει μια προκατάληψη. Ενώ η ίδια ερώτηση μπορεί να είναι, πες μου περισσότερα για τον τόπο που κατάγεσαι. Έχει μια διαφορά. Μπορεί επίσης να βλέπουμε κάποιον ο οποίος σε συναρθρήσεις που γίνονται στην εταιρεία εμφανίζεται ο ίδιος μαζί με το παιδί του. Εκείνη τη στιγμή κάποιος μπορεί να θεωρήσει πολύ φυσιολογικό να κάνει μια ερώτηση και να πει «Είσαι χωρισμένος?». Αυτό δείχνει προκατάληψη. Δεν είναι όλοι έτοιμοι για μια τέτοια ερώτηση. Μπορεί κάποιος να πει «Πες μου κάποια χαρακτηριστικά της οικογένειάς σου», κοιτώντας το παιδί του, δίνοντάς του την αφορμή να μιλήσει για το παιδί του. Από τα συμφραζόμενα θα καταλάβει κάποιος αν πραγματικά είναι χωρισμένος ή όχι. Τώρα θα μου πείτε γιατί να κάνω μια ερώτηση όσον αφορά για το χρώμα του σώματος ή για το αν είμαι χωρισμένος ή όχι. Να σας θυμίσω, το κομμάτι του πρώτου σταθμού είναι το explore me. Ναι, μέσα σε μια ομάδα πρέπει να αποκτήσουμε το trust της ομάδας. Θα πρέπει να πάμε σε ένα κομμάτι παραπάνω, το οποίο έχει να κάνει στην προσωπικότητα του ανθρώπου, για τη ζωή του, βιώματά του, και μετά να προχωρήσουμε σιγά σιγά σε πράγματα τα οποία αφορούν την εταιρεία. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι όμως πάρα πολύ επικίνδυνο ή να χάσουμε την ομάδα ή πραγματικά να την κερδίσουμε. Εάν όμως το καταφέρουμε και το κάνουμε σωστά, όχι απλά θα την κερδίσουμε, αλλά θα μας ακολουθεί συνέχεια στη διαδικασία. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που θα μπορούσα να σας πω. Για sake of time, όπως λέμε, θα παραμείνω εδώ και θα κλείσω με ένα τελευταίο κομμάτι που έχει να κάνει με τη δέσμευση. Όπως σας είπα, ο leader δεν είναι αυτός ο οποίος θα κάνει τις συνεδρίες γιατί είπε «Ας κάνω κάποιες συνεδρίες στην ομάδα». Είναι μέρος της διαδικασίας. Παίρνει την ίδια δέσμευση για να ακολουθήσει την ομάδα του σε αυτά τα οποία θα συμφωνήσουν, θα καταγράψουν και θα υλοποιήσουν από εδώ και πέρα. Το να αποκτήσω γνώμη για κάτι, αλλά να μην κάνω τίποτα γι' αυτό, να μην το κάνω πρακτική πλέον ή τρόπος όπου θα ζω επαγγελματικά από αύριο, δεν θα έχει αποτέλεσμα. Απλά θα είμαστε μια ωραία παρέα πλέον. Αλλά δεν είναι αυτό το κομμάτι του coaching μέσα σε επιχειρήσεις. Πρέπει να έχει ένα αποτέλεσμα και να είναι μετρήσιμο. Γι' αυτό λοιπόν η δέσμευση δεν είναι μόνο της ομάδας, αλλά είναι και η προσωπική η δική μας ως ηγέτης για να φέρουμε τα αποτελέσματα τα οποία χρειαζόμαστε. Γι' αυτό επιμένω ότι το coaching είναι πάρα πολύ σημαντικό, το ακούσαμε ήδη και από τις προηγούμενες παρουσιάσεις, να παραμείνουμε στις εταιρείες, παρόλο ότι είμαστε δύσκολες, σε πολύ δύσκολη περίοδο αυτή τη στιγμή, με οικονομική κρίση και διάφορα άλλα προβλήματα που μας φέρει το COVID-19. Παρόλα αυτά, η προσπάθεια πρέπει να μείνει, το coaching μπορεί να προσφέρει και θα μπορέσει να φέρει και τα αποτελέσματα που χρειάζεται για την επόμενη περίοδο που θα είναι ακόμα πιο δύσκολη.